Νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, επιστρέφουν σε συνθήκες μερικής κανονικότητας στα αεροδρόμια. Κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το νέο σχέδιο δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των αερολιμένων θα εφαρμοστεί στις 21 Φεβρουαρίου αντί την 1η Μαρτίου. Με τη διαφορά ότι για μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου θα παραμείνει μόνο το υποχρεωτικό PCR με την άφιξη. Επίσης, έγινε ακόμα μία αλλαγή. Τα μέτρα και οι οποιοδήποτε περιορισμοί θα ισχύουν για άτομα άνω των 12 ετών. Ως εκ τούτου, από τη Δευτέρα, οι εμβολιασμένοι επιβάτες που θα αφυκνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία θα εξαιρούνται από την απαίτηση για διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης πριν από την αναχώρησή τους προς την Κύπρο. Η προϋπόθεση αυτή θα αφορά πλέον μόνο στα άτομα χωρίς ιστορικό εμβολιασμού. Και όλοι θα υποβάλλονται για τις επόμενες 8 μέρες, αρχίζοντας από τις 21 Φεβρουαρίου, σε υποχρεωτικό PCR με την άφιξη. Από την 1η Μαρτίου θα τεθεί κανονικά το σχέδιο δράσης σε ισχύ, που ουσιαστικά θα καταργηθεί και αυτή η επιπλέον εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξη των ταξιδιωτών στην Κύπρο. Βάσει του νέου σχεδίου δράσης, οι χώρες από τις οποίες θα δέχεται επιβάτες η Κύπρος θα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, την πράσινη, την κόκκινη και την γκρίζα, ενώ από την 1η Μαρτίου οι εμβολιασμένοι επιβάτες και αυτοί που έχουν νοσήσει δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό με την άφιξή τους. Πολύ θετικά είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, τα μηνύματα για τη φετινή τουριστική σεζόν. Η προσφορά των θέσεων των αεροπορικών εταιριών φτάνει τα επίπεδα του 2019 και θεωρούμε ότι το 2022 ξεκινάμε τους καλύτερους ιονούς για την επιβατική κίνηση και τον τουρισμό. Σύμφωνα με τον Υπουργό, κάποιες αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει τις θέσεις που είναι διαθέσιμες για το 2022 σε σχέση με το τι είχαν το 2019.